Σήμερα θα σας δείξω την πρωινή μου ρουτίνα στην καραντίνα. Αφού ξυπνήσω λοιπόν με δυσκολία, αποκλείεται να σηκωθώ κατευθείαν, οπότε πρώτα ή θα στείλω κάποια μηνύματα, θα απαντήσω σε σχόλιά σας και όλα τα σχετικά, ή θα δω κάποιο βίντεο για να ξυπνήσω. Όταν καταφέρω τελικά να σηκωθώ, το πρώτο που θα κάνω είναι να στρώσω το κρεβάτι μου, γιατί δεν μπορώ να το βλέπω χάλια. Και εννοείται θα ανοίξω τα παντζούρια για να μπει φως. Πρώτα πηγαίνω στο μπάνιο. Μαζεύω τα μαλλιά μου πάνω γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα με τα μαλλιά μου κάτω, το ξέρετε. Και πλένω το πρόσωπό μου για να ξυπνήσω. Ήρθε λοιπόν η ώρα του πρωινού. Γενικά σας έχω δείξει διάφορες ιδέες για πρωινό, όμως εκείνη τη μέρα επέλεξα να φάω γιαούρτι πρωτεΐνης με καρύδια, blueberries και μέλι. Εννοείται φτιάχνω και ένα τσάι. Εκείνη τη μέρα έφτιαξα ένα Lipton που λέγεται Boost και ουσιαστικά σε μπουστάρει για τη μέρα, ό,τι καλύτερο. Και πηγαίνω στο γραφείο μου να κάτσω, παίρνω και το νερό μου 2 λίτρα που είναι για όλη τη μέρα. Και ανοίγω το λάπτοπ να χαζέψω κάτι όσο τρώω. Το τελευταίο διάστημα βλέπω πάρα πολύ Rebel D που κάνει ξέρω εγώ reactions σε διάφορα βίντεο, TikToks κτλ. Και έχει πάρα πολύ πλάκα. Αλλά βλέπω και την Blair Walnuts που είναι απλά τέλεια και έχει πάρα πολύ χιούμορ. Αφού λοιπόν φάω, είναι η ώρα για γυμναστική. Κάθε μέρα κάνω διαφορετικό πρόγραμμα, οπότε δεν μπορώ να σας δείξω κάτι συγκεκριμένο, αλλά γενικά είναι η ώρα που γυμνάζομαι και προσπαθώ να τη διατηρώ κάθε μέρα. Εννοείται κατευθείαν μπαίνω για μπανάκι. Και αφού κάνω το ντους μου, πλένω το πρόσωπό μου με σαπούνι από Avène. Το βρίσκεται στα φαρμακεία. Πλένω τα δόντια μου. Και βάζω βαζελίνη στα χείλη μου για να την υδατώσω. Στη συνέχεια ντύνομαι, βάζω κάτι άνετο και βολικό για μέσα στο σπίτι. Συνήθως φόρμες πάντως. Και πηγαίνω ξανά στην κουζίνα γιατί πρέπει να φάω κάποιο σνακ, γιατί πίνασα ξανά. Οπότε εκείνη την ημέρα έφαγα αμύγδαλα χωρίς αλάτι, ψημένα, που μου αρέσουν. Εδώ είναι η γάτα μου, δεν γίνεται βίντεο χωρίς τη γάτα μου εννοείται. Και ήρθε η ώρα του διαβάσματος. Συγκεκριμένη μέρα διάβασα βιοχημεία, αλλά γενικότερα κάθε μέρα διαβάζω και κάτι άλλο. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσω. Εάν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μου, γιατί σημαίνει τα πάντα για μένα και το ξέρεις και μου αρέσει που το ξέρεις. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά φιλάκια.